Μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί οριστικά η διαδικασία στελέχωσης του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ στο νομό Ιωαννίνων για τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Ο συντονιστής του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Οικονόμου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες και τα ονόματα των ενδιαφερομένων που είτε αυτοδίκαια είτε καταθέτοντας τη σχετική αίτηση εκδήλωσαν την πρόθεση να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Εκτός από τους δύο βουλευτές, Ευάγγελο Αργύρη και Μιχάλη Παντούλα, που αυτοδίκαια θα είναι εκ νέου υποψήφοι, το επίσημο ενδιαφέρον τους κατέθεσαν οι Χρυσόστομος Βούζας, Νίκος Ζαρμπαλάς και Δημήτρης Μωυσιάδης. Ο κύριος Οικονόμου παραδέχθηκε επίσης ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ομαρχιακή Σύμβουλο Μαργαρίτα Κιτσανού, σημειώνοντας όμως ότι η επίσημη αίτησή της δεν έχει φτάσει ακόμη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη. Όπως σημειώνει η διαδικασία υποβολής των αυτοπροτάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συστημένων επιστολών, είναι μία από τις διαδικασίες που θα συνεχιστούν και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του επόμενου μήνα. Έτσι αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για κατάθεση υποψηφιοτήτων και από άλλους ενδιαφερόμενους, κάτι που απασχολεί έντονα το τοπικό ΠΑΣΟΚ εξαιτίας της γενικευμένης αδιαφορίας. Στο μεταξύ, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου προσανατολίζεται να εμπλουτίσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο νομό με την ηθοποιό Βάνα Μπάρμπα φαίνεται πως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο κύριος Οικονόμου μπορεί να δήλωσε άγνοια, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις καθαρά ισοκομματικές διαδικασίες, ωστόσο πρόσθεσε πως η υποψηφιότητα της κυρίας Μπάρμπα είναι ευπρόσδεκτη. Άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στο τοπικό ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν πως στις προθέσεις του Γιώργου Παπανδρέου, όχι μόνο στο νομό αλλά γενικότερα σε όλους τους νομούς που θεωρούνται εκλογικά βαρόμετρα, είναι να συμπληρωθούν τα ψηφοδέλτια με γνωστά πρόσωπα εκτός της αυστηρά εννοούμενης πολιτικής σκηνής. Και ένα από αυτά ίσως να είναι και η Βάνα Μπάρμπα για τα Γιάννενα. Στο μεταξύ, εκ παραδρομής, στο ρεπορτάζ του ITV στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων αναφέρθηκε ότι ο Χαράλαμπος Μπάτσης κατέθεσε αυτοπροσώπως την υποψηφιότητά του για τις επικείμενες εκλογές, πηγαίνοντας μάλιστα στην Αθήνα. Αυτό έκανε ο Χρυσόστομος Βούζας, που επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, και όχι ο κύριος Μπάτσης, όπως αποκεκτημένη ταχύτητα, λανθασμένα και χωρίς καμία απολύτως πρόθεση να αδικηθεί, ο κύριος Μπάτσης αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ. Ο κύριος Μπάτσης, που ήταν η μεγάλη έκπληξη στις εκλογές του 2004, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση και συγκεντρώνοντας 8.000 και πλέον σταυρούς προτίμησης, δεν έχει καταθέσει καμία υποψηφιότητα για τις επικείμενες εκλογές. Χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει πως έχει πάψει να ενδιαφέρεται για τα πολιτικά δρόμενα. Άλλωστε, όπως απέδειξε στις προηγούμενες εκλογές, πρόκειται για ένα πρόσωπο που την χάνει γενικότερης αποδοχής και εκτίμησης. Και θεωρείται από πολιτικούς αναλυτές ως ένα από τα πρόσωπα που θα διαδραματίσουν σημαίνοντα πολιτικό ρόλο στις μετέπειτα τοπικές πολιτικές εξελίξεις.